Θέλεις να πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφό μας την Έλλη την Κοκάλη. Με ποια ιδιότητα όμως? Όχι σαν συνάδελφο Έλλη Κοκάλη, αλλά σαν πρόεδρο της φιλοζωικής ομάδας Σύριος Ηρακλείου, παρακαλώ πολύ. Αμέ, πάμε. Διότι έχουν μια εξαιρετική εκδήλωση, αν δεν κάνω λάθος, την ερχόμενη Δευτέρα. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μέρη, Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα στις 5.30 το απόγευμα σας περιμένουμε όλους, γονείς, εκπαιδευτικούς και τους μικρούς μας φίλους στο χώρο του 4ου νηπιαγωγείου της Νέας Αλικαρνασσού, εκεί μαζί με το 3ο νηπιαγωγείο, με το 4ο νηπιαγωγείο, γονείς, εκπαιδευτικούς. Θα ενημερωθούμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να περάσουμε θετικά μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον σεβασμό, την αγάπη και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Να σας πω ότι έχουμε προετοιμάσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει μια σφαιρική ενημέρωση την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι εκπαιδευτικοί μας και οι γονείς που είναι ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενημερώνουν τα παιδιά ανάλογα με τις ηλικίες τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αφομοιώσουν αυτά τα μηνύματα, έτσι ώστε να πετύχουμε κάποτε αυτό που θέλουμε, να ζήσουμε σε μια κοινωνία με μεγαλύτερο βαθμό ενσυναίσθησης, με απόλυτο σεβασμό σε κάθε μορφή ζωής έτσι όπως αξίζει και θα έπρεπε να έχουμε αυτή την περίοδο που διανύουμε, η οποία όμως δυστυχώς είναι γεμάτη από βία και έλλειψη σεβασμού. Το παράδειγμα που θα δώσουμε στα παιδιά, εμείς οι μεγαλύτεροι, είναι αυτό το οποίο θα ακολουθήσουν. Οι συμβουλές, η καθοδήγηση πρέπει να είναι συγκεκριμένη έτσι ώστε να πετύχουμε αυτό τον στόχο. Να σας πω ότι οι ομιλητές θα είναι ο κύριος Παπανικολάου, ο κλινικός ψυχολόγος, ο οποίος θα μιλήσει για την βία, την κακομεταχείριση και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι εκπαιδευτικοί να καθοδηγήσουν τα παιδιά το πώς να αποφεύγουμε τέτοιες καταστάσεις, το πώς να ενημερώνουμε σωστά, να ενημερώνουν και τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για οτιδήποτε κακό βλέπουν μπροστά τους. Ο κύριος Γιώργος Πιπεράκης, ο ταμείας του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, θα μας δώσει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φροντίζουμε και τα κατοικίδια μας και τα αδέσποτα ζώα, τι πρέπει να προσέχουμε. Ο Γιώργος Μαρινάκης, ο οποίος είναι διδακτορικός φοιτητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και είναι μέλος της ομάδας του ΕΒΖΟΟΝ, στην οποία συμμετέχει, στην οποία είναι εταίρος η φιλοζωική ομάδα Σύριος, θα μας παρουσιάσει το πρόγραμμα έτσι όπως εφαρμόζεται στα σχολεία τα οποία έχουν συμμετάσχει μέχρι στιγμής σε αυτή τη διαδικασία ενημέρωσης των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα ΕΒΖΟΟΝ είναι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από τον τομέα της προσχολικής αγωγής και έχει προσαρμοστεί ακριβώς σε αυτό το δεδομένο. Άρα πώς η σχολική κοινότητα, πώς τα μικρά παιδιά. Τα σπουδαία, Έλλη, τη Δευτέρα, 5.30. Τα σπουδαία, λέω, τη Δευτέρα, 5.30 ώρα, γιατί είναι ξεχωριστή εσπερίδα. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.